Φίλοι και φίλες του Τηλεφώνου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Καθημεράκια Πρόπτα. Βγήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Βγήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουν τα χρή που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόν προσέξτε. Βγήκαν στην πόλη οι οχτροί, κλέψαν υδρότα οι οχτροί. Κι εμείς πηγαίναμε πρωί βράδυ δουλειά, μέρα τη μέρα. Βγήκαν στην πόλη οι οχτροί, μας κυβερνάνε. Κάπως αργά να έχουμε ώρα και παιδιά. Είστε υπεράτο και θα μας σώσετε. Με όραμά σας το όνειρό σας να γλιτώσετε. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, εσείς τους βάλατε. Είπατε πόλεμος και την τρόπη ξεβγάλατε. Τώρα γεννούνται και χρωστάνε εκατομμύρια. Και εσείς οι ούδες ούτε για 30 αργύρια. Το δομημένο αδόμητό σας λεξικό μέριζε σάξονα γαλλογερμανικό. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, μας κυβερνάνε οι οχτροί. Κι εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά. Κι εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά. Μα έχουμε ώρα και παιδιά. Φεύγουμε από το χωριό, από την Ελλάδα. Γιατί?
Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που γνώρισα. Εσύ φταίς! Μπορούσες να έχεις κάνει κάτι νωρίτερα. Μπορούσες να τους σταματήσεις. Φίλοι και φίλες του Τηλεφός, σας εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Η Ελλάδα περνάει πολλές δύσκολες ώρες. Είδαμε το βίντεο, θέλω να την ξεγράψουν από το χάρτη. Οι φίλοι μας, οι δυνατοί και αυτοί που θέλουν να πάρουν όλο τον ορυκτό τους πλούτο. Αλλά τους λέω το εξής, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβερά καμιά, μόνο λίγο καιρό ξακοσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Και όπως είπε ο Διονύσης ο Σολωμός, που έχει γράψει τον εθνικό μας ύμνο, λέει για την Ελλάδα μας: «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη με βιά μετρά τη γη. Του τα κόκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, ο χαίρε ελευθερία». Όπως καταλαβαίνετε, με αυτά που λένε οι ποιητές και με αυτά που έχουν γίνει όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια στην Ελλάδα, είναι πραγματικά, ξαποσταίνει για λίγο και μετά ξανά βρίσκει το μεγαλείο της. Πιστεύω και αυτή τη φορά να μπορέσει να βρει το μεγαλείο της. Και όπως μας λέει και ο Σεφέρης, που εκφράζεται με μεγάλη θλίψη για κάποια λόγια που θέλει να μας πει: «Ο Δυτικός προσεγγίζει την αρχαιότητα μέσω της ιστορίας, της μελέτης των μνημείων, την ανάγνωση των κειμένων. Ένας Έλληνας είναι δικαιωματικά κάτοχος αυτών. Πριν από αυτήν τη μακριά και αργή πορεία υπήρχε, και επειδή ακριβώς έχει γεννηθεί Έλληνας, του δρόμου την ενόραση που αποτελεί τη μοίρα του, όμοιο σε αυτό με το στρατοκόπο που συνήθιζε να αναμετρά το δρόμο μέσα στα αστέρια». Και πραγματικά ο Έλληνας κάνει αμέτρητα ταξίδια μέσα στα αστέρια και σαν το φοίνικα ξανά βγαίνει από τις στάχτες του. Θα δούμε ένα τοπία, μάλλον θα δούμε τοπία της Ελλάδος, και είναι η Ελλάδα που αγάπησε, και τα παραθέτω σε όλους αυτούς που καπηλεύονται και θέλουν να σβήσουν την Ελλάδα από το χάρτη. Thank you.
Και ο Οδυσσέας Ελίτης λέει σε ένα ποίημα του: «Τη γλώσσα που μου έδωσαν είναι η ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έννοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου». Ζητείτε φίλος που να ξέρει να γελάει, ζητείτε φίλος με μεγάλη αμοιβή. Σπάνιο είδος τον αιώνα που περνάει, σπάνιο είδος κι η φιλία ακριβή. Ζητείτε κάστρο δουλεμένο από γρανίτη, για να στεγάσω του ανέμου τη γενιά. Κι εκείνο τ' άστρο που το λένε από σπερίτη, να το κρεμάσω για λιχνάρι στη γωνιά. Όποιος θέλει να με βρει, να μου στείλει μια γραφή, ταχυδρομική θηρίδα η ελπίδα. Όποιος θέλει να με βρει, να μου στείλει μια γραφή, ταχυδρομική θηρίδα η ελπίδα. Χώμα μακριά από την Αθήνα, για να φυτέψω μια τριάντα φιλιά. Ζητείτε χώμα από Γαρούφαλα και Κρίνα, να ζωγραφίσω ένα δάσος με πουλιά. Ζητείτε αγάπη που να ξέρει από φεγγάρια, ζητείτε αγάπη με του ήλιου τις χαρές, κι όταν τα πόβραδο θα ανάβουν τα φανάρια. Να μην ο Ρίτσος σε ένα του ποίημα λέει: «Την ομοιοσύνη μη την κλαις, εκεί που πάει να σκύψει, με το σουγιά στο κόκαλο, με το λουρί στο σβέρκο, να την πετιέται από ξαρχής, κι ανδριεύει και θεριεύει, και καμαρώνει το θεριό με το καμάκι». Το πρώτο ρόλο της ζωής μου δώσαν να παίξω σε φυλακή στενό κελί, να βγω να διαπρέψω. Μα είδα μάτια μηχανά και βλέμματα χαμένα, κι όλοι αυτοί πως μοιάζανε με σένα. Καλό από μέσα σου, το γέλιο πάλι δώσ' μου και δώσε την αγάπη σου στις γειτονιές του κόσμου, στις γειτονιές του κόσμου.
Τσότου μας λέει, μου ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21 να έρθει μια στιγμή να περνάω καβαλάρης στο πλατή το αλώνι και με τον κολοκοτρώνι να πίνα κρασί, να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατώ τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα, να τα το 21 να έρθει μια βραδιά, πρώτο στο χορό να σέρνω στου μωριά τις στράτες και εξοπίσουν μανιάτες και οι ψαριανοί. Και όταν λαβωμένος γέρνω κάτω από τους μπαξέδες να με ρένουν μεν εξέδες χέρια του ουρανού. Oh.
κόστη. Ό,τι βάζω για να πηγείς κόστη. Πάμε ο δικός του δώστη. Δώσε του χωρού να πάει. Του δικής να μας εφάει. Του δικής που μην πατούμε. Όλοι μέσα να πούμε. Εκεί στην άκρη του γυαλού το κατόφλι σου περνώ, πόλη μου ξαναγυρνώ. Αθήνα μάνα μου, κυρά μου Αθήνα, τα αγκάλιασμά σου το στερήθηκα. Έβγα φεγγάρι μου, βάλε σημάδι, να βρω το σπίτι που γεννήθηκα. Απ' την Ακρόπολη ως τη Ραφίνα, βήμα το βήμα θα σε θυμηθώ. Αθήνα μάνα μου, κυρά μου Αθήνα, σμίγω τα χείλη και το χώμα σου φιλώ. Πέρασε ταξιδευτής, τόσα πέραγα της γης. Κι όπου αντάμωσα στεριά, βγήκα κι άναψα φωτιά. Αν μ' αξιώσει ο Θεός, λεφτάκια να αποκτήσω, θα αγοράσα ένα κότερο, τον κόσμο να γυρίζω. Για τους μπεκριδές, τους φτώχους, ταβέρνα δεν να ανοίξω, χωρίς λεφτά να πίνουνε,
το πρόβλημα να λύσω. Σε βροχή στο δρόμο, μα εγώ δεν στάθηκα. Σαν πουλί στην αγκαλιά σου ήρθα και ζεστάθηκα. Κι αν με χτύπησε τα γυάζει το σακάκι μου κι αν στάζει, σου το λέω δεν με νοιάζει, μια και είμαστε μαζί. Κι αν με χτύπησε τα γυάζει το σακάκι σου κι αν στάζει, σου το λέω δεν με νοιάζει, μια και είμαστε μαζί. Το τζάμι δες που βρέχει στην αυλίτσα τη μικρή. Το γεράνι κάτι έχει, πάρ' το μέσα μη βραχεί. Κι αν με χτύπησε τα γυάζει το σακάκι μου κι αν στάζει, σου το λέω δεν με νοιάζει, μια και είμαστε μαζί. Κι αν με χτύπησε τα γυάζει το σακάκι μου κι αν στάζει, σου το λέω δεν με νοιάζει, μια και είμαστε μαζί.
αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου. Ήταν ένα τραγουδάκι του μεγάλου Γιώργου Ζαπέτα. Το έχουν πει βέβαια οι Βίκη Μοσχολίου, ο Πάνος Ζανετής. Το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Στέλιος Καραζίδης με τη Μαρινέλα. Συνεχίζουμε τώρα ένα τραγουδάκι με τον Πάνο Γαβαλά, ένα του Μπαγιαντέρα, ένα πολύ παλιό τραγούδι. Το έκανε βέβαια επιτυχία ο μεγάλος Πάνος Γαβαλάς. Σαν μαγεμένο. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου. Και ο Μάνος ο Χατζηδάκης μας λέει: από το παράθυρο μου στέλνω ένα και δύο και τρία και τέσσερα φιλιά που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν θα μεγαλώσουν όλα θα γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο ο Πειραιάς. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Από την πόρτα μου σ' αυγό δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ, και σαν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Ως εδώ ήταν μαζί σου, ως εδώ. Άλλο δίπλα μου δεν θέλω να σε δω. Ως εδώ ήταν μαζί σου, ως εδώ. Άλλο δρόμο στη ζωή πρέπει να βρω. Στο απροχώρητο φτάσαμε εμείς, στο απροχώρητο είσαι ένα λάθος μου ασυγχώρητο. Να σ' αγαπώ πολύ σου πέφτει. Στο απροχώρητο έφτασε πλέον η κατάσταση, κάνω δική μου επανάσταση και φεύγω νύχτα σαν το κλέφτη. Ως εδώ ήταν με σένα, ως εδώ. Άλλα ψέματα να αντέξω δεν μπορώ. Ως εδώ ήταν με σένα, ως εδώ. Μες στα λάθη σου κόντεψα να πνιγώ. Στο απροχώρητο φτάσαμε εμείς, στο απροχώρητο είσαι ένα λάθος μου ασυγχώρητο. Υπάρχει ένας Γερμανός νομπελίστας που είναι φιλέλληνας και με ένα ποίημα 24 στίχων παίρνει θέση υπέρ της Ελλάδος και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ποιητής αυτός είναι ο Γκίλτερ Γκλάς, που πριν δύο μήνες είχε ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών γράφοντας αντίστοιχο ποίημα εναντίον του Ισραήλ. Κοντά στο χάος, γιατί δεν αρέσει τις αγορές, απομακρύθηκες από τη χώρα που σου δάνεισε την κοιτίδα. Ό,τι έψαχνες με την ψυχή και νόμιζε ότι βρήκες, τώρα απαξιώνεται και κατατάσσεται σαν παλιοσίδερα. Σαν ωφελητής γυμνή, η αποπόμπευση και υποφέρει μια χώρα.
την οποία περιμένεις ευχαριστώ για τα χρέη. Μια χώρα καταδικασμένη σε φτώχεια της οποίας ο πλούτος περιποιημένος κοσμή μουσία από σένα προστατευμένη ηλία. Αυτοί που με τη δύναμη των όπλων πήγαν στα νησιά της εμπλοκιαμένης χώρας φορούσαν μια στολή και ένα σακίδιο στην πλάτη. Σου είναι ανυπόφορη η χώρα της οποίας τους ηγέτες κάποτε ανεχώσουν σαν εταίρους. Άνομη χώρα την οποία ονομαθέτης δύναμη της φύγει τη ζωή όλο και πιο στενά, αψηφώντας σε η Αντιγόνη φοράει μαύρα ρούχα σε όλη τη χώρα. Το πένθος δίνει το λαό το οποίο υπήρξες φιλοξενούμενος. Εκτός χώρας έχει η ακολουθία του Κρίσου όλα όσα αστράβουν στιβαγμένα στα θαυροφυλάκια σου. Ποιες επιτέλους φωνάζουν οι επίτροποι, αλλά θυμωμένος ο Σωκράτης σου επιστρέφει γεμάτο το ποτήρι. Αυτά είτε Θεός, αυτός ο Φιλέλληνας ο ποιητής, και εύχομαι οι Έλληνες να μπορέσουν να ξεφύγουν από αυτό το θέμα. Πέρασες και φύγες μικρή από το χωριό, ήρθες Αθήνα που το γούσταρες καιρό. Δουλειά και διάβασμα περάσαν χρόνια δυο, τα φτιάξες κιόλας με ένα δίπο από εδώ. Αφροδίτη από σπίτι, ύστερα χώρισα περάσαν χρόνια δυο, και το πτυχίο για τους γέρους μου κι αυτό. Καστούνια γίνονται τα πράγματα εδώ, και τα λεφτά μου δεν με βγάζουν για νερό. Σαν κοιμάσαι να θυμάσαι, σαν γνωστή γη, σαν γνωστά μέρη θα γυρνάς, τα μικρά σου μυστικά θα κουβαλάς. Μια θέση στο όνειρο για πάντα θα ζητάς. Μα λάθος τρένο, μια ζωή θα κυνηγά. Φίλοι και φίλες, πιστεύω να σας κενάγησα ωραία στα μέρη της Ελλάδος και να σας έδειξα γιατί θέλουν αυτό τον ήλιο να τον κατατροπώσουν και να τον κάνουν δικό τους. Είναι μια χώρα που πραγματικά τη ζηλεύουν όλοι στον κόσμο. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από την Ελλάδα μας. Είναι η Ελλάδα αυτή που σας έδειξα που αγαπώ. Είναι η αγάπη μου, εδώ γεννήθηκα και θα υποφέρω μαζί της μέχρι να δώσω την τελευταία μου πνοή. Ελπίζω να πολεμήσουμε όλοι για να φέρουμε την Ελλάδα πάλι εκεί που ήταν. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι και πάλι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Φίλοι και φίλες, γεια σας μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the Third World. Henry Kissinger, 1974. I think.
its path will be to develop an overall strategy for America. In this period, when really a new world order can be created, it's a great opportunity that it is just a crisis. Τι έλεγε το 1974 ο Χένρι Κίσιγκερ για τους Έλληνες. Ακούστε το 1974. Ομιλία του. Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολα κομμαντάρωτοι. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτισμικές τους ρίζες. Έτσι ίσως καταφέρουμε να τους αναγκάσουμε να συμβαστούν. Ενώ βέβαια να χτυπήσουμε τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και ιστορικά αποθέματα. Έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουμε τη δυνατότητά τους να αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυτούς τους ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να νικούν. Έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στα στρατηγικώς απαραίτητα σχέδιά μας στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Απόσπασμα στην Ουάσιγκτον το Σεπτέμβρη του 1974. Όπως βλέπετε, έχουν καταφέρει πολλά. Μεταξύ όλων των ηλικιών και μεταξύ όλων των λησμοφόρων των κομμάτων, η πίστη στο Θεό είναι πάνω από το 90%. Με εξαίρεση τους φοφόρους συνασπισμού που είναι στο 65, που είναι στο 65, 65. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Τέσσερα σκάνδαλα παραγραφήκανε. Πατοπέδι, Σίμενς, Γερμανός, ομόλογος. Ακούστηκε ότι τα πήρε έστω και ένας, ότι χρηματίστηκε έστω και ένας, αποδείχθηκε ότι τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα ταμεία όλων των κομμάτων πηγαίνουν χρήματα κάτω από το τραπέζι. I have certain rules I live by. My first rule, I don't believe anything the government tells me. Nothing. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Να σε μαθωθεί, έχετε δίκιο. Εγώ που παίρνω τα 220, πώς θα ζήσω. Όχι, με 220 δεν θα ζήσετε. Ευχόμαστε. Και δανειστήκαμε για να είναι οι επόμενες γενναίες φεσωμένες μέχρι εδώ. Now I describe the economic and social classes in this country. The upper class keeps all of the money, pays none of the taxes. The middle class pays all of the taxes, does all of the work. The poor are there just to scare the shit out of the middle class. Όπου ο κύριος Στρεμόπουλος εμφανίζεται τότε να αναφέρει πως σαφέστατα και η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να είχε τιμήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ γιατί είναι παιδί αυτής της πόλης. Το βλέπετε η Θεσσαλονίκη από το 1912 όταν πήγε ο Κωνσταντός και μίλησε για εθνική συνείδηση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Αυτό είναι μια θέση την οποία δεν έχει κανένα ελληνικό κόμμα. Βεβαίως πρώτη φορά το ακούω. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Η Ελλάδα γίνεται μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Το μεγάλο ποσοστό των συλληφθέντων είναι αλλοδαποί. Τουργούτ Οζάλ, πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας. Το δόγμα του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια ανθρώπους από την εδώ μεριά και να τελειώνουμε με αυτούς. Το 2008 συνελήφθησαν 146.337 λαθρομετανάστες. Εάν συνεχίσουν τον ίδιο αριθμό ύψος λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, το 2018 στην Ελλάδα θα έχουμε 5 εκατομμύρια μουσουλμάνους λαθρομετανάστες. Ο εταιρικών προανήγγειλε ότι θα αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια και μάλιστα σύντομα τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα μας. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι χιλιάδες επιμακρόδια μένοντες στη χώρα μας μετανάστες θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Σφραγίζουμε τα σύνορά μας, ανοίγουμε όμως την καρδιά μας. Ξέρετε πόσα χρήματα, πόσα λεφτά
Πόσο συνάλαβα τόσο εικόνα. Φεύγει ετησίως από τους μετανάστες, νομίμους, παράνομους, ημιπαράνομους, νομίμος ή μη νομίμος εργαζόμενος. Λεφτά τους είναι. 10 δις το χρόνο φεύγουν και πάνε έξω. Πάνε στην Αλβανία και χτίζουν το θαύμα της Αλβανίας. Πάνε στο Αφγανιστάν, πάνε στο Πακιστάν. 10 δις. Ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά μας. Resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote to have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was a whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, and it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems to foreign corporations.